Το αστείο είναι ότι μετά από το stream που είχα κάνει τώρα με την καλύτερα, με το καινούριο map στο Warzone πριν 2-3 μέρες, που ήταν exclusive για άτομα που είχαν το Vanguard 24 ώρες, ακόμα μου αφήνουν σχόλια πότε θα είναι διαθέσιμο για όλους. Βέβαια, είμαι χαρούμενος να σας ενημερώσω ότι εάν έχεις Warzone, πλέον μπορείς να παίξεις και εσύ στο καινούριο map Warzone Pacific Caldera. Επίσης, εκείνο το stream μου έτυχε ο Λεβαντόφσκι για teammate, αλλά δυστυχώς μετά από το Gulag μου έπεσε το internet και έτσι έχασα το καταπληκτικό game που μπορούσε να έχουμε τον κύριο Λεβαντόφσκι, αλλά δεν πειράζει, ελπίζω να δει αυτό το βίντεο και να ξέρω ότι έπαιξε μαζί μου και το εύχομαι καλύτερα για επόμενη χρήση μπάλα. So, είμαστε εδώ στην καλντέρα στο καινούριο map του Warzone. Να, εδώ θα με ρωτήσετε πολύ να πατήσεις map, να δείτε το map που είναι αρκετά μεγάλο νομίζω, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ χρωματιστό. Έχει ρε φίλε ωραίο χρωματισμό το map. Τώρα δεν έχω παίξει αρκετά εγώ αλήθεια λέγεται, so περισσότεροι μπορεί να γράφετε αυτή τη στιγμή στα σχόλια. Το map είναι σκάντα. Θέλουμε πίσω την Verdansk ή θέλουμε να έχουμε επιλογή να παίξουμε την Verdansk. Μην αγχώνεστε παιδιά, flashback playlist coming soon, very soon, μετά από αυτά που έχω. Γενικά έχω ακούσει ότι δεν άρεσε σε πολλούς αυτό το map. So, έχουμε καινούριο animation. Πώς μπαίνει το αεροπλάνο το Warzone map, όπως δηλαδή μας έκαναν shutdown το engine και από ό,τι φαίνεται είμαι μόνος μου εγώ εδώ, παρόλα αυτά έχει 15 αλεξίπτωτα. Επίσης δεν είναι ότι χθες ανέβασα βίντεο με το καινούριο μου PC από οποίο κάνω record και τώρα είμαστε στα 140-150 FPS, κάνω και record ταυτόχρονα, συνήθως έχω κοντά στα 200 και είναι απίστευτη διαφορά από τα 60-80 stutter frames σε 160 με 200 stable frames. Και ξέρω τώρα θα πείτε τι να πω εγώ που παίζω από PlayStation 4, τι να πω εγώ που παίζω από 1650 ξέρω εγώ. Η φάση είναι εξής, αν το δοκιμάσεις μία φορά αυτό ας πούμε που παίζω τώρα, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις πίσω σε low frames. Επίσης, γιατί έχει τόσο πολλούς ήχους με αεροπλάνα, ενώ ότι συνηθίζει τα 30-60 FPS. Έπαιζα GTA 30 FPS για 2 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί έπαιζα στην πιο άκρη του map. Υποτίθεται ήθελα λίγο fight, ήθελα να δω λίγο πώς παίζεται το Vanguard Royale, που ουσιαστικά έχει μόνο τα όπλα του Vanguard, δεν έχει τώρα heartbeat sensor και τέτοιες βλακίες. Έχω bounty πάνω μου. Το θεωρώ από πού θα έρθει, γιατί θέλω να έρθει. Θέλω να πεθάνω να κάνουμε spectate με 200 FP. Πώς να μάθεις καλύτερα το χάρτη, τι θα παίζω τώρα εγώ εδώ πέρα, να πεθαίνω καρδιακά από τους καμπέριδες? Όχι, όχι, θα κάνουμε spectate και να βλέπουμε τον άλλον που παθαίνει καρδιακά. Α, τον είδα, εκεί κάτω είναι. Να βάλουμε το Steam που υποτίθεται μας ακουμπάει τώρα και έχουμε full speed. Δεν είναι μένει από εδώ και αυτός. Yep. Ουφ. Αυτό παιδιά είναι controller aim assist εδώ πέρα. Άρα αυτός πήρε UAV από εδώ. Ναι, μπράβο, μέχρι τον πρώτο κύκλο δεν μπορείς να πάρεις πλέον πράγματα. So, wait. UAV, κούμπα το UAV, δεν έχει κανένα και δεν μπορώ να αγοράσω τίποτα άλλο. Εδώ πέρα μου βγάλε ένα, πάμε να δούμε. Τα γραφικά settings τι έχω αυτή τη στιγμή, λογικά θα ρωτήσετε γιατί έχεις καινούριο PC, πες μας και τα γραφικά και όλα αυτά. Τρέχω όλα σε ψηλό low, βασικά όλα τα έχω σε low με μερικά medium και το τρέχω σε 2K resolution, μιας και μπορώ, για να φαίνεται και πιο καθαρή εικόνα, να το πούμε έτσι. Τότε τα drop πλέον μπορείς να τα αγοράσεις μετά το πρώτο κύκλο. Όταν πέσει το πρώτο τζάμπα drop με λίγα λόγια. Μπρο, δεν βλέπω κανένα. Ξέρω ότι εδώ πυροβολούσαν. Πάπα ρε! Πετάνε αεροπλάνα ρε! Α, ναι, μπορείς να πάρεις και αεροπλάνα πλέον. Oh, παιδιά, αυτό πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε στο επόμενο βίντεο. Όπα, αυτό είναι loadout κάποιου άλλου. Νου. Το δικό μου έπεσε εδώ πίσω. Αυτό εδώ τώρα, όποιος είναι εδώ και βαρούσε πριν, θεωρητικά θα έρθει να πάρει το loadout, έτσι. Θα το καμπερώσουμε. Incoming bombing run. Τι είναι αυτό? Όπα, όπα, περίμενε. Οκ, πάνω μου. Γιατί έπεσε πάνω μου αυτό? Μπρο, δεν έχετε κανείς να το πάρει. Πάω στο δικό μου, ρε. Κάποιος αγόρασε UAV. Το UAV από εδώ έχει shop, ε. Δεν το είχε αγοράσει από εδώ γιατί θα με είχε βαρέσει μέχρι τώρα. Αυτό τι είναι? Oh, UAV. Κουμπατώ. Ήθελα να αγοράσω, actually. Αλλά βάλε. Ου, εδώ πέρα είναι ρε ακόμα αυτός, ρε, μπρο. Έχει και κάπου bounty εδώ. Αυτό τι είναι? Bounty. Να ξέρουμε πού είναι ο άλλος. Άντε, ρε, μπρο, τώρα. Δεν θα το πετύχω ποτέ με την φράγα από εδώ, ρε, μπρο. What the... Πότε πήδηξες? Άλλος είναι αυτός, ρε, μπρο. Όχι, πήδηξε κάτω, ρε. Δεν τον άκουσα ποτέ να κάνει land, έτσι. Είτε είχε dead silence, είτε είναι σπασμένος ο ήχος. Θα μπει εδώ μέσα αυτός, έτσι. Όχι. What the f***?
Εγώ πέθανα στο Arsenal, ρε φίλε. Εδώ πέρα πέθανα και με έβγαλε εδώ. Εδώ απλά σκέτο UAV υπάρχει, ξέρω εγώ. Όχι, cluster strike είναι. Κάποιος εδώ είναι καπερόνι, ρε. Είμαι σίγουρος. Καλά, πόσα UAV θα πάρει ο άλλος, ρε. Ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει, ρε. Δεν τον παιχταράς. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε το Spaceman με το bar που το έχει φτιάξει. Λες και είναι, ξέρω εγώ, Barrett 50 cal. Θεωρητικά, που ανεβάζω αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή, το απόγευματάκι, είμαι και live στο τρόβο. Κλασικά, κάθε απόγευμα κοντά στις 7 ανοίγω live. Και λογικά θα παίξω Warzone πάλι σήμερα. Να δούμε λίγο το map, να μάθουμε λίγο το map, να μας περάσει λίγο το jumpscare, να μάθουμε να μην ουρλιάζουμε σαν μας βαράνε. Καθώς εδώ είναι το επίσης target ο Spaceman, κάποιος πήρε. Ξέρεις τι, κάτι μου λέει ότι ο Spaceman τώρα θα αποχωρήσει είτε για γκούλακ είτε στο lobby. Για να δούμε εδώ. Τον πετυχαίνει. Τελικά όχι. Έχει αποχωρήσει από το fight ο Spaceman εδώ. Ο άλλος ήταν εκεί την τελευταία φορά που τον είδα. Επίσης μπήκε κανονικά το anti-cheat, το ricochet. Είχα διαβάσει στο Twitter ότι λειτουργεί την Ασία και σύντομα sky worldwide. Δεξιά κάτω τον ακούει. Τον εντοπίζει. Μπαουχ. Ήταν ψηλό εύκολο kill όταν έχει το high ground. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή τον πουσιάρει το zone. Έχει αμάξι, λέμε, δεξιά του. Έχει και μάσκα. Και το κάνει outrun. Κρίμα. Περίμενε. Τώρα αρχίζει και δυσκολεύει. Πέταξε όπλο για να. Ω! Καλές τακτικές. Θα το προλάβει. Δεν θα το προλάβει. Δεν θα το προλάβει, φίλε μου. Spaceman, θα πεθάνει από zone. Oh no. Oh, τι κρίμα. Πώς το λυπάμαι αυτή τη στιγμή. Καθόλου. Μια δουλειά σπεκτέρη μα έδωσε κοινό τον iMat 27. Επίσης είναι level 18. Παίζει να έχει μπαγκάρι και δείχνει το level του Vanguard. Ξέρω γιατί δεν γίνεται να μην έχει παίξει αυτό προηγούμενο Warzone και πρώτη φορά παίζει Warzone. Πρώτη φορά πρέπει να παίζει Vanguard γιατί δεν το έχει αγοράσει, ξέρω εγώ. Ο φτωχός. Να διευκρινίσω, αυτό ήταν σαρκασμός, έτσι. Γενικά το map έχει πολλά βουναλάκια από ό,τι παρατήρησα. Πολλά high ground, low ground fights θα παιχτούν και θα ήθελες να είσαι στο high ground αυτών των fights γενικά. Επίσης έπεσε μια μπόμπα αριστερά πάνω. Λες εκεί που πέφτει αυτή η single bombing ram που είναι από το map ουσιαστικά, που σε κάνει stun, δεν σε σκοτώνει καν. Λέει ότι εκεί υπάρχει παίχτης. Δεν γίνεται απλά να πέφτει τυχαία. Παίζει να πέφτει σε κάποιον που είναι εκεί. Είτε δεν έχει κουνηθεί, είτε απλά τυχαία. Μόλις πέσαν τρεις, έτσι. Μία πάνω του και άλλες δύο δεξιά και αριστερά. Ου, έφαγε στάν. Πόσο άλλος ήξερε κατευθείαν ότι είναι εδώ μέσα ο άλλος. Ου, πέθανε. Πάνω, φοβήθηκα εγώ εκεί πέρα, ρε μπρο. Σε αυτό το Vanguard Royal, όπως είχα πει πριν, έχει μόνο όπλα και perks και πράγματα από το Vanguard. Δεν έχει το Heartbeat Sensor, δεν έχει. Φυσικά τα perks. Τα perks τι λένε. Τα perks νομίζω τα έχει κανονικά το Warzone. Τα όπλα και τα attachment και τα equipment, όλα αυτά είναι μόνο από το Vanguard. Νομίζω κάτι μου λέει ότι θα πεθάνει τώρα εδώ ο Wolfy Boy, τον πουσιάρει ένα. Τι γίνεται. Γύρω-γύρω όλοι από τα loadouts. Τον γάζωσε τελικά, επέζησε. Μόλις 4 άτομα live μαζί με τον Wolfy Boy που αυτή τη στιγμή δέχεται shot και τελικά τρώει down. Από ο Spaceman επέστρεψε πίσω. Damn! Ο Spaceman που είχε πεθάνει το zone πήγε γκούλακ, επέστρεψε με καινούριο όπλο 17 χιλιάρικα. Και φαίνεται ότι πάει και για το win εδώ πέρα. Ξέρει που είναι ο τελευταίος. Αρχίζει και τον βαράει, τον πουσιάει zone τον άλλον. Έχει ακόμα 46 σφαίρες μέσα στο mag του. Θα κάνει reload για να έχει σίγουρα 75. Και θεωρητικά έχει πάρα πολύ εύκολα αυτή τη στιγμή αυτό το game. Δεν θα γίνει self-res εκεί πέρα, δεν θα τον αφήσει. Και Spaceman παίρνει το ωραίο. Μπορώ να πω αυτό είναι πολύ ωραίο comeback. Και καινούριο outro scene για τους νικητές. Έχει το αμάξι να σε πάρει best. Έχει σκοτώσει όλους. Γιατί άνοιξαν την πόρτες πίσω και μπήκε μπροστά. Α, μπορεί είναι για το squad, έτσι, για να μην κάνουν δύο αντιάφορα animations. Claim battle pass tokens. Τι μόλις πάτησε, τι αγόρασα. Τι είναι αυτά. Δεν αγόρασα. Μπρο, γιατί μου έδωσε. Πάτησα, pass, reset, purchase. Παιδιά, άλλο έγραφε. Και το αγόρασε τελικά. Δεν ήθελα να το. Wow. Έχουμε εδώ το καινούριο. What? Μου έγραφε claim, όχι purchase. Clickbait.